Επόμενα τον λόγο έχει ο Χαράλαμπος Θεοδοσιάδης, πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείων Εργαζομένων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Δημοσίων Έργων. Θα ήθελα να χαιρετήσω τη σημερινή συγκέντρωση εν ώψη των εκλογών της 9ης Ιουνίου του 2024, αυτό ως ένα σημείο, κυρίως τον καθημερινό αγώνα που γίνεται από όλους τους εργαζόμενους ενάντια σε αυτή την πολιτική που εφαρμόζεται. Πριν 10 μέρες βρεθήκαμε χιλιάδες στο δρόμο. Ομοσπονδίες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα μαζί με δεκάδες εργατικά κέντρα και εκατοντάδες σωματεία στάθηκαν απέναντι σε μια εγκληματική πολιτική που έχει το θεό της, ως θεό της, το κέρδος. Από περισσότερους εργαζόμενους κατανοείται ότι αν δεν υπήρχε ταξικό κίνημα, εάν δεν υπήρχε δράση των κομμουνιστών και άλλων αγωνιστών μέσα στους χώρους δουλειάς, δεν θα υπήρχε υπεράσπιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, δεν θα υπήρχε αντίσταση στην αντεργατική αυτή πολιτική, δεν θα υπήρχε πανεργατική, πανελλαδική απεργία. Περισσότεροι αντιλαμβάνονται ότι η υπεράσπιση της ζωής τους, των δικαιωμάτων τους, είναι ασύμβατη με αυτή την πολιτική. Είναι θέμα υπαρξιακό. Συνειδητοποιούν ότι για τα κέρδη των βιομηχάνων, των τροφίμων και των ιδιοκτητών των σούπερ μάρκετ, πληρώνουμε πανάκριβα τα τρόφιμα. Ότι για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων που επενδύουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αυτών που θέλουν την έρευνα για τους δικούς τους σκοπούς, ιδρύονται ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ότι για τα κέρδη αυτών που απολαμβάνουν φοροαπαλλαγές και κρατικές ενισχύσεις, κρατούν καθυλωμένους τους μισθούς το δημόσιο τομέα. Αρνούνται να επαναφέρουν τα δώρα που κόπηκαν. Μας φέρουν αντιμέτωπους με ιδιωτικοποιήσεις, όπως και αυτές που γίνονται στο χώρο που εκφράζω τις υποδομές μεταφορές. Απαξιώνουν τη δουλειά μας. Ότι για αυτά τα κέρδη στέλνουν τα παιδιά μας στον πόλεμο. Γι' αυτό στις ανακοινώσεις μας, στα πανό μας κυριάρχησε το σύνθημα που συγκλώνησε τις διαδηλώσεις για το έγκλημα στα Τέμπη, τα κέρδη τους ή τη ζωή μας. Αυτή η εγκληματική πολιτική που εφαρμόζεται πιστά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, εφαρμόζεται και από άλλες κυβερνήσεις των συμμάχων της Ελλάδας, που μαζί συγκροτούν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή είναι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καμία σχέση δεν έχει με την ικανοποίηση των δικών μας αναγκών. Είναι λογικό ότι στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής δεν χωράει η ανάπτυξη ενός συστήματος υγείας, που θα είναι δωρεάν, θα έχει επάρκεια προσωπικού και σύγχρονης υποδομές. Για αυτή την πολιτική είναι παροχημένη μόνιμη και σταθερή δουλειά, η αξιοπρεπής μισθή, η ασφαλής συνθήκες εργασίας. Είναι απόλυτα όμως συμβατές οι παρακολουθήσεις, οι παινικές διώξεις συνδικαλιστών, οι διαρροές προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού εν ώψη των ευρωεκλογών, η απάνθρωπη μεταχείριση προσφύγων και μεταναστών και η συγκάλυψη του εγκλήματος των τεμπών που πρέπει να είναι καθημερινή μας σκέψη, η δικαίωσή τους. Γι' αυτό στις επερχόμενες εκλογές αυτή η πολιτική πρέπει να καταδικαστεί. Οι εργαζόμενοι να καταδικάσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις κυβερνήσεις και τα κόμματα που μας εμπλέκουν στον πόλεμο της Ουκρανίας όχι μόνο με δηλώσεις, αλλά έμπρακτα, με αποστολή στρατιωτικού υλικού. Αυτούς που εμπλέκουν στη γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος του Ισραήλ και μας καθιστούν στόχους αντιπίνων. Αυτό που έχουν επίσημη πολιτική, την εξομοίωση του φασισμού με τον κομμουνισμό, εκτρέφοντας το αυγό του φυτιού που ο λαός μας, ο ελληνικός λαός,
διαχρονικά έχει γνωρίσει την αποκρουστική του όψη. Όλοι οι εργαζόμενοι στις 9 Ιούνιου, από τη δική μου πλευρά θα ζητούσα με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ στο χέρι και καθημερινά στους χώρους δουλειάς, με συλλογική σκέψη, με συλλογική δράση και αγώνα, να δώσουν τη δική τους απάντηση σε αυτές τις αντιλαϊκές πολιτικές. Ευχαριστώ.